Η άτυχη 16χρονη έκανε διακοπές με την παρέα της στη Χανιώτη Χαλκιδικής. Όπως καταγγέλουν συγγενείς της, είχε βγει για φαγητό και ενημέρωσε ότι ήταν αλλεργική στη λακτόζη. Κατάναλωσε ένα hot dog και στη συνέχεια ένιωσε δυσφορία και κατέρευσε. Με τους δικούς της ανθρώπους να εκτιμούν ότι υπέστη αλλεργικό σοκ. Εν έτη 2023, στον 21ο αιώνα, δεν γίνεται ένα παιδί να φεύγει επειδή κατανάλωσε ένα hot dog. Ρώτησε άμα να μην βάλουν μουστάρδα μέσα, γιατί ναι, το είπε, γιατί δεν έπρεπε. Μάλιστα, όπως λένε, κλήθηκε το ΕΚΑΒ, αλλά το ασθενοφόρο από το κοντινότερο κέντρο υγείας Κασανδρίας ήταν απασχολημένο σε επίγουσα διακομιδή προς το νοσοκομείο Πολυγύρου και χρειάστηκε να καλέσουν άλλο ασθενοφόρο από τα Νέα Μουδανιά. Στην ίδια εμβέλη υπήρχαν 3 κέντρα υγείας, 6 ασθενοφόρα, οι ΕΚΑΒΙΤΕΣ. Και δεν μπόρεσε ένα ασθενοφόρο να φτάσει εν καιρός. Με βάση του καταγεγραμμένου χρόνου, ήταν 36 λεπτά ένα φυσιολογικό χρόνο για να φτάσει από τα Μουδανιά στη Χανιώτη που έγινε το περιστατικό. Οι συνάδελφοι διασώστες ήταν και κάποιοι αστυνομικοί εκεί που προσπάθησαν για να κάνουν ανάντηση περιστατικού. Δυστυχώς δεν κατέστη δυνατόν. Διαφορετική εκδοχή δίνει ο ιδιοκτήτης του καταστήματος εστίασης. Όπως λέει, η 16χρονη δεν τους ενημέρωσε για κάποια αλλεργία, ενώ μετά το φαγητό συνέχισε με την παρέα της σε μπαρ της περιοχής. Παρήγγειλαν ένα hot dog με απ' όλα, μουστάρδα και έτσαπ, δηλαδή πατάτες, και ένα hot dog χωρίς μουστάρδα. Αυτό δεν τη ρώτησε κάτι άλλο συγκεκριμένο. Συνήθως όταν έρχονται άτομα με αλλεργίες και ρωτάνε, κοιτάμε την ετικέτα, γιατί και εμείς δεν τα ξέρουμε όλα. Σύμφωνα με το ιατροδικαστικό πόρισμα, ο θάνατος της 16χρονης αποδίδεται σε πνιγμό από εισρώφηση γαστρικών υγρών και όχι σε αλλεργικό σοκ, ενώ οι συγγενείς της σκοπεύουν να κινηθούν δικαστικά κατά παντός υπευθύνου. Δεν μπορώ να δείξω πουθενά ακόμα ευθύνες, έτσι. Εγώ το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι από τη στιγμή που έφαγε κάτι, έπαθε αυτό εδώ. Περισσότερο φως στην αιτία που προκάλεσε το θάνατο της 16χρονης αναμένεται να ρίξουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.